Καλησπέρα από τον Νέστο Ξυχή Πουτάνα, τον Κόντο Ξυχουλής, και σήμερα μάγκες μου, όπως βλέπετε κάτω από τον τίτλο και από το thumbnail, επιστρέφουμε στα challenge και το συγκεκριμένο challenge αφορά τα Evogans, δηλαδή θα κάνουμε το only Evogan challenge. Από όσα Evogans έχω, σκοπός μας είναι θα γυρίσουμε ένα spin, το οποίο θα έχει μέσα όλα τα Evogans τα οποία έχω στην κατοχή μου και ό,τι τύχει με αυτό το όπλο θα παίξω μόνο. Ωστόσο, δεν θα είναι τόσο απλό το challenge γιατί τα Evogans είναι σπασμένα και το ξέρουμε όλοι αυτό. Οπότε μετά θα έχουμε έναν έξτρα τροχό, ο οποίος θα έχει κάποια mystery challenges μέσα, τα οποία είναι δύσκολα, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουμε και αυτά ώστε να κερδίσουμε το challenge. Έχω τρεις προσπάθειες και αν αποτύχω, ένας από εσάς θα πάρει ένα γκυφτάκι μέχρι 500 διαμάντια. Πώς μπορείς και εσύ να πάρεις ένα γκυφτάκι με 500 διαμάντια αν αποτύχω το challenge? Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να σπαμάρεις το ID σου κάτω στα comment και θα διαλέξω ένα τυχαία όπου θα κερδίσει ένα γκυφτάκι με 500 διαμάντια εάν αποτύχω το challenge, δηλαδή εάν δεν το ολοκληρώσω μέσα σε 3 tries. Αν σου αρέσει το βίντεο, κάνε ένα like, να φτάσουμε να ξεπεράσουμε τα 500 και like, και φυσικά μπορείς να μου πεις επίσης κάτω στα comment τι άλλο challenge θέλεις να κάνω στο μέλλον. Οπότε αυτά, κάνε follow στο Instagram nfpost.07, κάνε follow στο TikTok nfpost.07, θα βλέπεις και εδώ πέρα, βρίσκονται κάτω στην περιγραφή αν θέλεις να βλέπεις περισσότερο content από εμένα. Οπότε αυτά, δεν έχω να πω λόγο, δεν έχω να καθυστερώ, πάμε στο βίντεο. Full slate, πάμε. Είμαστε εδώ πέρα στο Wheel of Names ξανά για ακόμη μια φορά. Έχουμε τον Don Carlo ή αλλιώς Ντανάκος FFX στο κέντρο του κύκλου και πάμε να σας δείξω λίγο τα οπλάκια τα οποία έχω σαν Evogan, τέλος πάντων. Δεν έχω πολλά όπλα Evogan, πολύ τα έχετε όλα, πολύ τα έχετε και όλα Max. Εγώ έχω FAMAS 1014, UMP, σκαράκι, MP40, MP5, 6x8, AK και 1887 ή αλλιώς δύσφαιρο ή αλλιώς σπασμένο. Από όλα αυτά, αυτά που είναι Max είναι 3, το AK, το SCAR και το MP40, αλλά δεν κοιτάμε τώρα ποια είναι Max, κοιτάμε ποια Evogan έχουμε. Και ουσιαστικά αυτό που καταλάβατε όλοι είναι only Evogan challenge. Ουσιαστικά όταν πατήσω το spin, τον τροχό, θα μου καθορίσει με τι όπλο θα παίξω. Ξεκινήσω λίγο μετά για το τι πρόκειται να γίνει. Οπότε πάμε να κάνουμε tap το spin και να μας αποφασίσει ο κύριος Ντανάκος τι οπλάκι θα μας δώσει. Ελπίζω να μην είναι κανένα κοντινό μόνο. Ε, όχι ρε μαλαγιό, για κοντινό και μου δίνει MP40, ρε μαλαγιό. Ωραία, μου δίνει MP40, οκ. Okay. Και τώρα, αφού μου έδωσε MP40, τσέκαρε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, όπως είπα, θα έχει και κάποια extra spicy πραγματάκια, δεν θα είναι τόσο απλό το challenge. Λοιπόν, αφού βγάλαμε το MP40 τέλος πάντων, έχω βάλει 7 challenge που μπορείς να κάνεις μόνο με το MP40 και ουσιαστικά πρέπει να το εκτελέσουμε το συγκεκριμένο challenge συν ένα από όλα αυτά που θα μας βγάλει και θα μας το καθορίσει ο φίλος μας ο Γκούλη ή αλλιώς Χάνιξ, όπως βλέπεις στο κέντρο του κύκλου. Και λοιπόν, έχουμε ένα kill και win, δηλαδή πρέπει να πάρω win μόνο με ένα kill, και αυτό να είναι με το MP40 προφανώς, δεν μπορώ να πάρω kill με μπουνιές ή με κατάνα, μόνο με MP40. Πρέπει να πάρω μακρινό kill και να κερδίσω το game ταυτόχρονα. Δεν το έχω βάλει γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να κερδίσω το game. Αλλιώς αποτυγχάνω και πρέπει να κάνω gift σε έναν από εσάς 500 διαμάντια, όπως είπαμε και στην εισαγωγή. Μετά έχουμε ένα πάρα πολύ εύκολο που είναι no magazine, δηλαδή απλά δεν θα έχει γεμιστήρα το όπλο, το level 1, το level 2, το level 3. Όσα kills πάρω, τόσα headshot kills πρέπει να κάνω. Δηλαδή, άμα βγάλω εγώ 5 kills και πάρω win, πρέπει να είναι 5 στα 5 headshot. Γιατί αν είναι έστω και ένα body shot, λιβάρουμε το game. Δηλαδή, έχω 3 tries. Σωστά, σωστά. Αν εγώ μπω game και πάρω το πρώτο kill με MP40 και είναι body shot, αυτό και έχω τύχει αυτό το challenge, απευθείας ακυρώνονται και χάνω το challenge και πάμε επόμενο try. Λοιπόν, over 3,5 kills και win, δηλαδή πρέπει να πάρω από 4 kills και πάνω και να πάρω win. Να κάνω ένα prone kill και να πάρω win προφανώς, που ουσιαστικά πρέπει να με... Έχεις δει το βίντεο only prone challenge, είναι από αυτό το βίντεο, αλλά anyway, πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Και έχουμε και το under 5,5 kills και win. Δηλαδή να πάρω από 5 kills και κάτω. Δηλαδή να πάρω τουλάχιστον 5 kills και να κερδίσω το game. Δηλαδή από 1 έως και 5. Όχι παραπάνω, γιατί τότε χάνω το challenge. Οπότε ο Γκούλη θα μας δείξει τι από όλα αυτά θα τύχουμε. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Prone kills, under 5,5 kills το τελευταίο challenge. Και κάπως έτσι πάμε να ξεκινήσουμε τις τρεις προσπάθειες για να καταφέρουμε να κάνουμε το challenge. Λοιπόν, ως πρώτο try αποφάσισα να πέσω εδώ πέρα μακριά λίγο στο hangar, ώστε να βρω και εγώ ρε φίλε το MP40 μου, κατάλαβες λίγο τη φάση. Αφού έχει βγει να παίζω μόνο με MP40, πρέπει να ψάξω ολόκληρο το map να βρω έστω ένα, άντε και ένα δεύτερο MP40 για να κάνουμε τη δουλειά μας. Όπως βλέπεις εδώ πέρα γύρισα όλο το hangar. Εντάξει, τώρα είμαι στο σχεδόν όλο το hangar, αλλά ναι, γύρισα όλο το hangar και το MP40 ήταν σε αυτά εδώ τα containers. Οπότε μπαίνω μέσα,
το βλέπω, το παίρνω και μετά ξαναγυρίζω επίσης όλο το hangar ξανά ώστε να πάρω σφαίρες. Δεν έγινε κάτι το σημαντικό σε αυτό το game, οπότε το σκύπαρα όλο. Και σας πω κατευθείαν εδώ πέρα που έχει λίγο δράση, όπως βλέπεις έχουν μείνει 6 alive, έχω 0 kills. Απλά έφυγα από το hangar, πήγα στο clock, μετά από το clock ήρθα εδώ πέρα στο factory, είχε κλείσει το zone, δεν έχει γίνει τίποτα σπουδαίο και εδώ πέρα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας kill. Και κάπως έτσι εξολοθρεύουμε τον πρώτο μας εχθρό. Στη συνέχεια όμως εμφανίζεται άντε και ένας δεύτερος. Μου γλύφουν τα αρδιά. Μου. Δηλαδή, η μάνα τους μου γλύφουν τα αρδιά. Εντάξει, πάρτε το χαμπάρι την μας μένα. Εδώ πέρα αυτός ο μαν δεν ξέρω τι έκανε ακριβώς. Φοβόταν να με ρασάρει, είχα μόνο επιφόρτη. Οπότε άρχισα να του πετάω grenades. Μπας και σπάσει κλούβα να τρέξω. Να το ρασάρω ρε φίλε που λέει ο λόγος. Αλλά είχε αυτή εδώ πέρα τη βλακιά το character και δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα ρε φίλε. Ότι πας απλά τον ράσαρα και πήγαινε προς τα πίσω. Τι να πεις και τι να κάνεις τώρα να πούμε. Δηλαδή εντάξει ότι πας είναι. Ότι πας δεν παίζεται ρε φίλε. Απλά δες τον, απλά τρέχει προς τα πίσω. Α, τρέχα προς τα πίσω ρε βλάκα. Τρέχα προς τα πίσω, μη σε σπάσουμε. Εσύ που δίνεις πίπα σε όλη την Αθήνα, που τρέχεις όλη την Αθήνα, πού είσαι ρε μαλέκα? Ναι. Είμαι στο 1v1 με αυτόν εδώ πέρα τον τυπά και το έχω νομίζω. Ναι. Μετά την ωραία επιτυχία του πρώτου game, πάμε στο επόμενο game και με πέταξε καλά χάρη, οπότε αποφάσισα να πέσω λίγο πίσω στο map εδώ πέρα στα shrines, πώς καταλέγονται. Έπεσα και ήμουν τόσο κολόφαρτος που βρήκα κατευθείαν επί 40, οπότε δεν έχασα χρόνο ώστε να το λουτάρω όλο το υπόλοιπο, ώστε να πέσουν οι alive, να βρω και ένα δεύτερο MP40, να είμαστε full μανιταράκι, να βρούμε τα πάντα. Και ως γνωστόν εδώ πέρα, δες τι έγινε. Μόρι μαλακιασμένη που έχει άποψη ψολού που έβγαλε. Να την πάνε ρούπα κανένα καβλί μαλακιασμένη. Πούλο. Όπου να δεις θα πάθεις εσύ τώρα μαλακα. Έλα στον παππού. Έλα στον παππού. Έλα μωρό μου έλα. Όχι ρε φίλε, όχι, δες εδώ παιδιά. Τι κάνεις? Τι κάνει ο Μοχάμετ, με είδε ο Μοχάμετ. Ρε Μοχάμετ! Μου γλύφουν τα αρχίδια. Ναι. Εξολοθρεύσαμε και τον Μοχάμετ. Πολύ ωραίο game, πολύ όμορφο. Οπότε σκυπάρω λίγο να σας δείξω λίγο τι έγινε στο τέλος του game. Δηλαδή εντάξει. Με έπιασε μια φαγούρα. Λοιπόν, τώρα έχουμε μείνει 3 alive. Το ζώνο έχει κλείσει εδώ πέρα. Αυτός μου ρίχνει αυτό με τη ζυγκλού όλη να τη σπάσει. Οπότε ανεβαίνω πάνω στο σπίτι, αρχίζω και τον βαράω λίγο. Του περνάω εδώ πάρα πολύ damage. Βασικά, ναι, εντάξει, σιγά τον damage που του πέρασα. Δηλαδή, ζήτημα να του κόψω 50 damage έτσι, άμα τα αθροίσει όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων, κατεβαίνω κάτω. Και τώρα ο τυπάς αυτός είναι πίσω από τις κούτες που πρέπει να υποχωρήσει για να έρθει κοντά στο σπίτι γιατί έρχεται το zone και ο άλλος είναι μέσα στο σπίτι. Οπότε έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσουμε στο δεύτερο game το winάκι μας και να ολοκληρώσουμε το challenge και να μην πάρει κάποιος από σας 500 διαμάντια. Οπότε τον βλέπω τον τύπα που είναι μέσα στο σπίτι, αρχίζω τον βαράω, δεν πάει καμία σφαίρα πάνω με καμία Παναγία έτσι. Ο τύπας πετάγεται μπροστά μου με το δίσκο, τα τρώει όλα μάπα. Και ο άλλος είναι μέσα στο σπίτι την ίδια στιγμή, βάζω medkit, τον ακούω βγαίνει έξω με τον τρογκόν και... Έλα τώρα γαμώ το Θεό μου, γαμώ και την εντάξει, δεν έχω να πω κάτι για το προηγούμενο game. Πάμε στο τελευταίο game και ελπίζουμε να μην πάρει κάποιος από στις 500 διαμάντια γιατί έχουμε ξεμείνει. Λοιπόν, πέφτω εδώ πέρα από το αεροπλανάκι. Ο σκοπός είναι να λουτάρω αυτή την περιοχή, να πάρω αυτό το lunch παντάκι και να την κάνω να πάω προς το waterfront. Εγώ έτσι το λέω, waterfront. Αν μας αρέσει, δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το bullseye σαν ονομασία. Τέλος πάντων, ψάχνω. Βρίσκω το MP40 που λες. Wow.
το τσιμπάω. Οπότε μετά ξέρεις τι ακολουθεί. Πρέπει να λουτάρουμε όλη την περιοχή, να βρούμε μανιταράκια, να βρούμε ένα δεύτερο MP40. Ξέρεις, να έχουμε full όριο, να έχουμε vest, να έχουμε helmet, medkit, τα πάντα όλα. Και κάπως έτσι εδώ πέρα, όταν έφτασα κατ' ολίστιβα, άκουσα έναν εχθρό. Κολό όπλο που βαράς. Αυτό είναι MP40 μου, είσαι το καλύτερο όπλο. Γι' αυτό! Λοιπόν, τώρα ακολουθεί το μοντάζ, το οποίο απλά τρέχουμε όλο το map. Δεν κάνουμε τίποτα, απλά παίρνω ένα αμάξι και απλά περιμένω να τελειώσει η άλλα να τελειώσουν να φτάσει στο τέλος του Game Pass και γίνει τίποτα. Οπότε απλά κόβω βόλτες όλο το map, παίρνω πράγματα και τα λοιπά. Ωστόσο να υπενθυμίσω ότι είναι rank game, έτσι. Ναι. Τι κάνεις ρε Μοχάμετ, Ελλάδο ρε Σικάρ. Μπρο, τι του κάνα. Ναι. Λαδόρι, που πας ρε. Ρε Λαδόρι. Όχι πάλι, λακ. Φίλε μπέσα, έχω κουραστεί να παίζω με μπιφόρτη ρε. Δεν γίνεται αυτό, δες. Τώρα τι κάνεις, τι μου κλειδώνες έτσι. Πάρε λίγο γκρινέιντ μες στον κόλλο. Οπα, γιατί το ζω να πούμε, Ελλάδο. Δες το, δεν κόβει ρε μα. Δεν πάει, δεν σηκώνεται ρε, δεν θέλει να σηκωθεί ρε. Ρε δεν θέλει ρε σου λέω, ρε θα φέρω τον ορεινή μέλισσα ρε να σου φτιάξει συνταγή με καλαμποκάλευρο. Κάτσε να βάλουμε ένα μέτκι τώρα και θα γίνει χαμός. Τι ρασάρεις τώρα, τι ρασάρεις ρε μούλε. Αχ, αυτό λέγεται ψωμί σικάλεος. Σικάλης. Λοιπόν, είμαστε τρεις αλάιβ, όπα. Όπα ρε φίλε τώρα, 1v1 τώρα εδώ με τον Μοχάμετ. Έλα ρε Μοχάμετ, έλα ρε φίλε. Πάλι ρε φίλε, κλειδώνονται ρε. Δεν τα μπορώ τα παιδιά που κλειδώνονται ρε φίλε. Δες εδώ. Α, και τώρα που πετάω την grenade βγαίνει ο τυπάς. Εντάξει, okay, ρε φίλε. Οκ, εντάξει. Ναι, βάλε λίγο κλου. Ρε φίλε, δες εδώ, μου έχει κόψει τον κόλο του ρε. Δεν με αφήνει να χυλάρω, κάτσε λίγο να χυλάρουμε λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Έτσι. Έλα. Έτσι και μου κόψει τα. Δες εδώ, μου κόψει, δεν τα μάτσα. Οπα! Πού είσαι, δικέ μου. Για πες μου, πού είσαι. Ο παπάς σας και ο γαμιάς σας. Λοιπόν, που τσαράδες μου αυτό το βίντεο, ελπίζω σας άρεσε, κάντε like. Αν σας άρεσε, όπως είπαμε, να φτάσουμε να ξεπεράσουμε τα 500 και like. Πείτε μου κάτω στα comment τι άλλο challenge θέλετε να κάνω στο μέλλον. Μην ξεχνάς follow στο Instagram nfbossylex07, follow στο TikTok nfbossylex07 και κάνε και ένα subscribe κάτω, τσάμπα είναι να φτάσουμε τους 19.000 συνδρομητές. Οπότε αυτά, τα λέμε σύντομα με νέο βίντεο. Από μένα, peace και slap.